Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είμαι ο Ζωής Τσόλης, να συστηθούμε. Είμαι ο Διευθυντής Σύνταξης του Βήματος. Έχω την ευθύνη των οικονομικών στην εφημερίδα και με αυτή την ιδιότητά μου βρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω τον οικονομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού, τον καθηγητή που είναι δίπλα μου, τον κύριο Πατέλη, που είναι ένα πρόσωπο πρωταγωνιστή σε όλη αυτή τη περίοδου, ίσως αφανής πρωταγωνιστής στην προσπάθεια που γίνεται να ανακάμψει η οικονομία. Πρωτού ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές για αυτή τη σημαντική εκδήλωση, για αυτό το σημαντικό φόρουμ που γίνεται κάθε χρονιά με τόσο εκλεκτούς προσκεκλημένους. Και να σας πω λιγάκι για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουμε σε αυτή την παρουσίαση. Εγώ για 5 λεπτά θα μιλήσω, θα σας παρουσιάσω τον κύριο Πατέλη και την άποψη που έχουμε διαμορφώσει στην εφημερίδα μας αυτή όλη την περίοδο για την οικονομική κατάσταση και τις εξελίξεις. Και στη συνέχεια ο καθηγητής θα έχει την ευκαιρία για 10 λεπτά να παρουσιάσει τις δικές του προτάσεις, τη δικιά του ματιά για το τι έχει ανάγκη η οικονομία. Οπότε να μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σας. Α, παρεπιπτόντως, να γνωρίζετε όλοι ότι υπάρχει δυνατότητα να υποβληθούν ερωτήσεις διαδικτυακά, οι οποίες όμως δεν θα απαντηθούν στη διάρκεια της σημερινής παρουσίασης, αλλά θα απαντηθούν στη συνέχεια από τους διοργανωτές για όποια ζητήματα σας αφορούν και που μπορεί να δοθεί κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Και πάλι ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο εφημεριδικά. Αν επιλέγαμε ένα τίτλο στο Βήμα για μια συνάντηση όπως η σημερινή με τον Οικονομικό Σύμβουλο του Πρωθυπουργού, ο τίτλος μας θα ήταν «Ο χαρισματικός κύριος Πατέλης και η τραυματισμένη ελληνική οικονομία». Προφανώς είναι τιμή για όλους μας που είναι μαζί μας ο καθηγητής. Αυτή τη φορά με την ιδιότητα του επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τολμώ να πω, γνωρίζοντας την ακαδημαϊκή του καριέρα και την επιτυχή επαγγελματική του δράση στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, την Αθήνα, τη συνεργασία του με επενδυτικούς οίκους και μεγάλες τράπεζες, ότι μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς για το επίπεδο επιστημονικής προσέγγισης και ανάλυσης της τρέχουσας πρωτόγνωρης οικονομικής συγκυρίας για την παγκόσμια και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Όμως αυτό δεν αρκεί. Το ερώτημά μου, αν θέλετε, η ανησυχία την οποία μεταφέρω ως Διευθυντής Σύνταξης της εφημερίδας στο Βήμα, είναι αν και κατά πόσο το πολιτικό σύστημα αντιλαμβάνεται το βάθος της κρίσης, είναι έτοιμο να αναλάβει δράση για να προστατεύσει τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις από αυτή τη θύελλα που ζούμε και που θα έχει διάρκεια στο βαθμό που ακόμη δεν έχει βρεθεί το εμβόλιο για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την πανδημία. Ασφαλώς ο λόγος ανήκει στον κύριο Πατέλη, ο οποίος τις λίγες φορές που έχει μιλήσει δημόσια έχει υπογραμμίσει την ανάγκη όχι να επιμείνουμε απλά, αλλά να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, να προχωρήσουμε στη μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών και να αποκτήσουμε επιτέλους ένα σχέδιο ως χώρα για το ποια οικονομία θέλουμε. Εδώ όμως θέλω να κάνω μια επισήμανση, η οποία είναι η εξής. Πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι η περίοδος διακυβέρνησης της χώρας μας από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που θέλαμε να φέρει κάτι καινούργιο στον τόπο, συμπληρώνει ένα χρόνο. Με ασφάλεια, το μόνο που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια, είναι ότι αυτή τη χρονιά τα έχουμε ζήσει όλα. Και για να είμαι ακριβής, θέλω να προσεγγίσουμε με σαφήνεια και ακρίβεια την οικονομική πραγματικότητα και να ξεχωρίσουμε τις 4 περιόδους αυτής της χρονιάς στη διακυβέρνηση της χώρας. Μου επιτρέπετε, κύριε Πατέλη, άλλα 2 λεπτά. Η πρώτη περίοδος είναι η μετά ΣΥΡΙΖΑ εποχή που διήρκησε μόλις 6 μήνες. Σε αυτό το διάστημα, η κυβέρνηση, παρά τη μείωση των φορολογικών βαρών και την προσπάθεια που έκανε να αλλάξει το κλίμα, και αντίθετα με όσα ελπίζαμε, είδαμε την οικονομία να επιβραδύνεται και τις επενδύσεις να υποχωρούν. Περνάμε στο δεύτερο στάδιο. Είναι η διαχείριση της πανδημίας, που συμπληρώνει κοντά 3 μήνες για την ελληνική πραγματικότητα και συνάντησε την οικονομία στο τέλος
του πρώτου τριμήνου της χρονιάς σε ύφεση. Αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ σοβαρό στο οποίο επικεντρώνει και η αντιπολίτευση την προσοχή της. Το κομμάτι της διαχείρισης της πανδημίας είναι σίγουρα το πιο δυνατό σημείο της κυβέρνησης, καθώς η Ελλάδα δεν έζησε την τραγωδία των νεκρών που βίωσαν η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Ενδεχομένως σε ορισμένες από αυτές περνούν στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και τα πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα. Το τρίτο διάστημα της διακυβέρνησης είναι η διαχείριση της οικονομικής χρήσης που θεωρούμε ότι θα είναι μακρά, ανάλογη με τη διάρκεια και το βάθος της υγειονομικής κρίσης. Σε αυτό δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση σχεδόν ούτε από τους επιστήμονες που καλούνται να αντιμετωπίσουν την πανδημία και τον ιό. Και το τελευταίο στάδιο, το μεγάλο κομμάτι, η μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης και να επαναλάβω γιατί όχι, του πολιτικού συστήματος, είναι η εκπόνηση του Recovery Plan που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα παρουσιάσει ο ίδιος τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όταν πλέον θα έχουμε δει το βάθος της ύφεσης και την πραγματική διάσταση των επιπτώσεων της πανδημίας στον τουρισμό και ειδικά την ελληνική οικονομία. Δεν θέλω να ξεχνάμε και προφανώς δεν το ξεχνάει κανείς ότι ο τουρισμός και οι εξαγωγές αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη να βγει η ελληνική οικονομία από τη δημοσιονομική κρίση μετά τη μακρά περίοδο των μνημονίων. Τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής. Σε αυτές τις τέσσερις περιόδους, μόνο ένα συστημικό στοιχείο, θα έλεγα, μένει αναλύωτο. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο καλείται να σηκώσει το τεράστιο βάρος της στήριξης της πραγματικής οικονομίας, της στήριξης όλων μας, και το οποίο όμως δυστυχώς, κατά τη γνώμη μας, παραμένει αδύναμο και ίσως πιο ευάλωτο στη νέα αυτή κρίση. Βέβαια, θα ήταν άστοχο, κύριε Πατέλη, όταν είσαστε εσείς κοντά μας, να μιλήσουμε περισσότερο για το τραπεζικό σύστημα, το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε εσείς. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ο λόγος ανήκει στον κύριο Πατέλη, ο οποίος προτιμά να μιλήσει την αγγλική γλώσσα, γιατί μέσα στο ακροατήριό μας, μέσα στο κοινό μας, βρίσκονται και ξένοι επενδυτές, βρίσκονται άνθρωποι που θα βάλουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα για να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η χώρα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσόλη, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τους διοργανωτές για την εξαιρετική οργάνωση και την ευκαιρία. So I'm going to switch into English now for our global audience. And I wanted to welcome everybody and thank very much the organizers for always putting on a terrific schedule. Personally, I wanted to thank also Mr. Tsomokos for his relentless drive and focus. So it's the 10th of June, and in 5 days, our country is opening up to tourism. We're ready to welcome people. This is a very exciting moment for us. We have nearly all existing restrictions on flights being lifted. Last week, we launched an advertising campaign called Greek Summer is a State of Mind. And what this does is it tries to describe this feeling that you have in Greece in the summer, the freedom and the happiness that you have. So check it out. And this is going to be a campaign that will build on this new thought leadership position that Greece has in the world and will run beyond 2020 into 21 and 22. And of course, we are also building on the relative success that Mr. Tsolis referenced, that Greece had on dealing with the COVID pandemic. Greece, a country of just 10.5 million people, has had a total of 183 deaths and now ranks number 79 amongst all countries in the world in terms of deaths per population. This summer, we will be using this elevated brand of Greece to attract more tourists, to get a greater share of a smaller pie, as we like to say, but also to attract medium-term investment, to create jobs, and to have people return to Greece. I do not share the pessimistic forecast that Greece's 2020 GDP to decline by double digits or those who rank Greece at the bottom of the growth list. And let me tell you why. The economy entered the pandemic with incredible force, and you can see that in the Q1 data, where Greek GDP printed minus 0.9% year over year compared to the euro average of minus 3.1, Spain minus 4.1, Italy minus 5.1. And I suspect that Q1 GDP alone will lead some analysts to revise their forecasts higher.
And then we have the lockdown itself and the way Greece dealt with a pandemic. We all know that the main source of lost output is the lockdown itself. So the faster a country can contain the pandemic, the faster it can return to previous GDP levels. And we started easing our restrictions over a month ago in Greece, and we monitor various statistics, such as electronic transactions and payments. And what I can tell you is that the experience of Greece so far has been better than what we saw in China, which is really the only other country we have data for from what happens after you ease lockdowns. Now, ahead of us, of course, we have the summer and the tourist season that's ever important. Further to the plans I outlined as to how to open the tourist market, we have also launched an economic package to support the economy during the summer. The centerpiece of that package is Synergasia, which is a program that's Greece's version of a short-term work scheme, where basically you have the state subsidizing a portion of lost wages if an employee is put on reduced hours. Recently, we also announced that the state is also going to cover a portion of the Social Security employer contributions. And of course, the objective here is to limit the increase in unemployment and to keep disposable income supported. And we also have additional measures specifically targeted to tourism. I want to switch gears and focus on some very important developments coming out of Europe. We have the ECB last week announced an extension to its PEP program into July 2021. For Greece's bond market, this is very important. It significantly reduces fragmentation risks and, of course, allows monetary policy to filter through better to the real economy. And we saw that also in the bond offer that we did 2 days ago, 17 billion of offers, a yield of just over 1.5%. We now have ahead of us the so-called Next Generation EU package, the proposal put forward by the Commission. This has not been formally approved, of course, but I'm cautiously optimistic. And for those who criticize the package, I want to highlight that this also helps lift some of the undue burden that has been placed on the ECB to print more money, and in that sense, it reduces medium-term inflation and financial risks, and of course, solidifies political stability, which is what ultimately everybody wants. For Greece, NextGen EU is an enormous opportunity, but also responsibility. We have a responsibility towards our European partners to invest such monies wisely, but importantly, we have a responsibility towards the people of Greece. And I have been personally struck by how many people have come forward in the public debate recently and said, whatever you guys do, do not waste these monies, do not repeat the mistakes of the past. You do not even have any of the cries that you have in other European countries for the state to support private companies by acquiring stakes. And in that sense, Greece has come quite a long way as a country, and that makes me optimistic. What I can tell you today is that we will address the next-gen package with the same seriousness, focus and determination that we applied in the handling of the pandemic. We have a duty to do what it takes to transform the country, and during this summer we will consult experts and draw plans, taking one step at a time, methodically in consultation with our European partners. Luckily, we do not need to reinvent the wheel. This government already had a comprehensive reform agenda and a plan to transform Greece that extended well into the future, also including many green and digital goals, which is in line with the European objectives. For example, only last Friday, the Prime Minister launched Greece's effort towards electrification, and of course that giving you incentives for electric vehicles. And amidst everything that has happened, I want to tell you that one thing has not changed, and that is the drive and the determination of the government to undergo structural reforms. This government has already passed about 69 bills through Parliament since it came in power over almost a year ago, and has another 19 bills in the pipeline to be passed. Privatizations are proceeding apace. Only last week, DIPED announced the final shortlist for DEPA infrastructure, and the shortlist for DEPA commercial is not far behind. We keep reaching out to the private sector to explore investment opportunities. We have a delegation visiting Israel next week. But this is not just about investment. In 2 weeks, we're hosting a digital conference on human rights in business. And what I want to leave you with is this. I know Greece has gone through 10 difficult years, but Greece now has a reform-oriented government in place with evidence-based policy based on expert opinion, working diligently. And there are tremendous opportunities ahead of us, and we cannot wait to share them with you and to capitalize on them. And I wanted to thank everybody for their attention today, and Mr. Tsolis for this opportunity, and of course the host. Thank you very much.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τσόλη. Ευχαριστώ. Είσαστε 100% ακριβείς στο χρόνο ομιλίας.